Δεν είσαι τοξικός άνθρωπος. Όχι, προσπαθώ να μην είμαι τοξικός άνθρωπος. Ναι. Αν και πολλές φορές οι ανασφάλειες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, οι αιμονές, κάποιες ανασφάλειες σε κάνουν, ρε παιδί μου, να γίνεσαι τοξικός χωρίς να το θέλεις. Mm-hmm. Έλα όμως που υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι που είναι εκθήσεως έτσι. Που γεννησιμιούν τους προαλλούμε. Και δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να τους αποβάλεις με τίποτα. Προσπαθείς να φύγεις από το περιβάλλον. Θα πρώτα ρωτήσουμε τη Θέκλα μας. Αν εμείς γινόμαστε οι τοξικοί άνθρωποι και το αντιλαμβανόμαστε, πώς μπορούμε να το αποβάλουμε, να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Θέκλα μου, αγαπημένη, ακόμα ένα πλάσμα το οποίο δεν είναι τοξικό. Σε όλες τις παρέες είναι πάντα με το χαμόγελο, περνάμε όμορφα μαζί της. Θέλουμε να κάνουμε παρέα μαζί της. Θέλουμε να την έχουμε εδώ στην παρέα μας. Σε όλους και στην Τζόρτζια. Τι κάνει αυτό, Θέκλα μου, αγάπη μου. Αγαπημένη. Σε βλέπω μερικές φορές στην τηλεόραση, βλέπω κοντά έχει καιρό να βρεθούμε. Έχει πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον σε βλέπω από την οθόνη. Είσαι τόσο φωτεινή πραγματικά και επιθύμησα τις κουβέντες που κάναμε και τότε που ήσουν και στην Κύπρο. Και συζητούσαμε, που ήμασταν και πιο κοντά. Επέστρεψαν, Τζόρτζια μου, επέστρεψα εδώ. Ναι, αλλά είμαι εκτός τηλεοράσεως, τουλάχιστον ίσως προς το παρόν. Περίμενε, Θέκλα μου, δεν ήσουν Κρήτη. Ήμουνα. Τώρα είσαι μόνιμα στην Κύπρο. Τώρα έχω επιστρέψει. Και να σου ζήσει και το κορίτσι σου. Να σου ζήσει. Τα γενέθλια της Κυριακής σήμερα. Έτσι. Να σου ζήσει. Ναι, αλλά είπε, έγραψε κάτι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πήρε η μαμά της. Ναι. Δεν είναι η μήνυ μη. Ναι. Μην υγιού. Γιατί όμως. Ναι, έχει πολλούς γονείς οι οποίοι χαίρονται το παιδί να τους μοιάζει. Γιατί να μην σου μοιάζει όμως. Θέλουν το παιδί να είναι προέκτασή ναι. τους. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, επιτυχημένη γονεϊκότητα είναι να μεγαλώσεις το παιδί με βάση το ποιο είναι το παιδί. Ποια είναι τα χαρίσματα του, ποια είναι η προσωπικότητα του, ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Και δόξα τω Θεώ έχει ωραία χαρίσματα, ωραία προσωπικότητα, ωραίο χαρακτήρα το παιδί μου. Και δεν είναι ανησυχητικό νομίζω να ήταν ακριβώς όπως εγώ. Και νομίζω ότι όλοι μας. Ναι, όλοι, σίγουρα. Έτσι, ναι. Και δεν είναι για τοξικός άνθρωπος, γιατί για τοξικούς ανθρώπους θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί η Κυριακή σου είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα. Είπε τώρα πριν με βγάλετε ότι όλοι μας δυνάμει μπορεί να γίνουμε τοξικοί κάτω από κάποιες συνθήκες. Mm-hmm. Και μια από αυτές τις συνθήκες η οποία μπορεί να, να έχει επάνω μας το αρνητικό αποτέλεσμα να βγάζουμε τοξικότητα είναι να έχουμε σχέσεις με ανθρώπους τοξικούς. Κυρίως η άσκηση είναι τοξικοί άνθρωποι, mm-hmm. δηλαδή άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν πολύ ψηλό εγωκεντρισμό, δεν έχουν καθόλου συνέστηση, θέλουν να γίνεται πάντα το δικό τους και σε όλες τους τις σχέσεις επιβάλλουν και υποβάλλουν πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τοξικός, εάν συνεχίζει να κάνει παρέα προστάτευτος, ψυχικά προστάτευτος με τέτοιους ανθρώπους ή αν βρίσκεται αναγκαστικά σε σχέση με τέτοιους ανθρώπους, γιατί μπορεί να άρχισος ή τοξικός ή αδιάγνωστος, όπως λέμε στο κανάλι μας στο YouTube, άνθρωπος να είναι για παράδειγμα το αφεντικό μας ή να είναι ένας συνάδελφος μας στη δουλειά ή να είναι ένα μέλος της οικογένειας μας ή να είναι ένας γείτονας μας, δηλαδή σχέσεις τις οποίες δεν είναι εύκολο να διακόψουμε. Αν και πολλές φορές οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο ακόμη και να μετακομίσουν ή να αλλάξουν δουλειά ή να περιορίσουν στο ελάχιστο τις σχέσεις με συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία έχουν αυτή την τοξικότητα. Mm-hmm. Εάν έχουμε σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα γίνουμε και εμείς. Όχι συνεχόμενα τοξικοί, αλλά κάποιες αντιδράσεις μας θα είναι τοξικές. Είναι αναπόφευκτο και είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο Τζορτζία προηγουμένως. Θέκλα μου, όμως, όπως είπες και εσύ πριν, δεν μπορούμε εύκολα να σταματήσουμε ή να αλλάξουμε ενδεχομένως δουλειά, να αλλάξουμε ένα περιβάλλον. Δεν μπορούμε. Πώς μπορούμε όμως να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να βάλουμε την ασπίδα μας για να μην μας επηρεάζει. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ερώτημα και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Καταρχάς πρέπει να ψυχοεκπαιδευτούμε. Δηλαδή να μάθουμε πληροφορίες σχετικά με το τι είναι υγιής συνδεσιμότητα, δηλαδή ποιος είναι ο υγιής, ο φυσιολογικός τρόπος, ο καλός τρόπος για να συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, τι είναι μια καλή φιλία, μια υγιής φιλία, τι είναι μια καλή ερωτική σχέση, τι είναι μια υγιής ερωτική σχέση, τι είναι μια καλή υγιής σχέση μεταξύ μελών μιας οικογένειας, μεταξύ συναδέλφων, γνωστών, γειτόνων κτλ. Γιατί τι συμβαίνει, αν έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αρκετή τοξικότητα ή κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση ή ένας από τους δύο γονείς ή και οι δύο γονείς είναι ναύσκηση, θεωρείς φυσιολογικό μεγαλώνοντας να είσαι θύμα. Ναι. Δηλαδή θεωρείς φυσιολογικό άλλος να σε υποτιμά, να σου κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, να σου ανοίγει τον λάκκο για να πέφτεις μέσα, να σε κοροϊδεύει, να... Ναι.
δείχνει, να μην δείχνει σεβασμό απέναντι στα συναισθήματα σου, να σου φέρεται άσχημα. Οπότε, οπουδήποτε πας μετά, εκτός τότε θα προσευχείς τέτοιους ανθρώπους γύρω σου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι κακοποιητικοί ψάχνουν σήματα. Οπότε, αν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, αν είσαι υπερβολικά ανεκτικός, είσαι ό,τι πρέπει για να σε τραβήξουν κοντά τους. Εάν και τυχαία συναντήσεις τέτοιους ανθρώπους, δεν θα ανησυχήσεις. Δεν θα κοροϊδηθείς. Θα θεωρήσεις ότι α, έτσι είναι όλοι. Α, μου φέρεται όπως με φερόταν η μάνα μου. Είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι, συνηθίζεις. Ναι, μου φέρεται. Άρα χρειάζεται να γίνει εκπαίδευση των ανθρώπων, ψυχοεκπαίδευση. Όταν λέμε ψυχοεκπαίδευση, εννοούμε να μάθουμε πληροφορίες, να ενημερωθούμε γύρω από τη ψυχολογία και τις σχέσεις. Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να μας αγνοεί και να μας ακυρώνει τα συναισθήματά μας. Σε οποιαδήποτε σχέση, όταν γίνει κάτι που μας ενοχλήσει και πάμε να ζητήσουμε τον λόγο ή πάμε να αναφέρουμε, να πω για παράδειγμα, μπορούσα να σου πω εσένα, Τζόρτια, Τζόρτια, με αυτό που μου είπες χθες, με στενοχώρησε. Για παράδειγμα, τώρα λέω ένα υποθετικό παράδειγμα, δεν καιρό να μιλήσουμε με Τζόρτια. Μου είπες αυτήν την κουβέντα και εγώ δεν την άκουσα καλά και ήμουν στενοχωρημένη. Μετά και ήθελα να σου το πω. Η φυσιολογική αντίδραση ήταν να πει, ω, λυπάμαι που ένιωσες έτσι. Πες μου λίγο. Εξήγησε μου λίγο γιατί σε ενόχλησε, να σου εξηγήσω γιατί με ενόχλησε. Η συζήτηση. Και να βρούμε μια συνεννόηση, να μου ζητήσεις συγγνώμη, είτε γιατί το έκανες επίτηδες, ή μάλλον να ζητήσεις συγγνώμη, περί και γιατί δεν το έκανες επίτηδες, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά των άρχισων ότι ποτέ δεν ζητάνε συγγνώμη. Ισχύει. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λάθη τους. Σε μια φυσιολογική σχέση λοιπόν, θα σου πει ο άλλος, λυπάμαι που άθελά μου σου προκάλεσα πόνο. Τώρα που το ξέρω ότι έχεις μια ευαισθησία απέναντι σε αυτό το θέμα, δεν θα το αναφέρω ξανά. Ή την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε κάτι, θα έχω υπόψη μου ότι αυτό σε στενοχωρεί και δεν θα το κάνω και θα προχωρήσουν οι άνθρωποι με σεβασμό και εκτίμηση. Δεν είναι φυσιολογικό να λέμε σε κάποιον ότι αυτό που έκανες με έχει στενοχωρήσει και να σου λέει «Α, δεν είσαι δυνατός χαρακτήρας. Αν είσαι δυνατός χαρακτήρας, δεν θα σε στενοχωρούσε». Ή «Δεν φταίω εγώ αν είσαι υπερευαισθητή». Ή «Είσαι μύτη του διόγνωμη». Ναι. Όχι σου πω, στενοχλεί. Είναι εκφράσεις. Ναι, ας πούμε, έτσι Θεκλά μου, μπορούμε, ας πούμε, με αυτό το παράδειγμα που μας είπες χαρακτηριστικά και εσύ μόλις τώρα, έτσι περιορίζουμε την τοξικότητα, δηλαδή, ας πούμε, μέχρι το σημείο που θα ζητήσεις, ας πούμε, ότι μου είπες κάτι το οποίο με ενόχλησε. Αν σταματήσει εκεί, είναι τοξικό ή αν είναι κάτι που διαιωνίζεται, ξεκινά να γίνεται τοξικό. Οτιδήποτε μας ενοχλεί μέσα σε μια σχέση, οποιοδήποτε είδους σχέση, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το μιλάμε και να προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Εάν ο άλλος, ο άνθρωπος, είναι διαθέσιμος να μας ακούσει, επιδεικνύει ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει να ακούω τι λες και να προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθεις. Να προσπαθήσω να σε καταλάβω. Ναι. Δηλαδή να μην είμαι ψυχρός. Να ενοχληθώ επειδή μου είπες ότι έκανα κάτι λάθος και να αρχίσω να σου επιτίθεμαι. Μα γι' αυτό λέω και εγώ, να βάλουμε λίγο τα όρια του τι σημαίνει τοξικότητα, διότι αν μας πει κάποιος μια αλήθεια, να μην ξαφνικά να λέμε είναι τοξικός άνθρωπος, πρέπει να τον αποβάλω από τη ζωή μου. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι τοξικοί άνθρωποι και η νάρκηση, γιατί ο όρος νάρκησος δεν σημαίνει απαραίτητος κάποιος που έχει τη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Ο όρος νάρκησος σημαίνει τους ανθρώπους που δυστυχώς είναι πληθώρα γύρω μας. Κάποτε μου είχε γράψει ένας τηλεθεατής του καναλιού μου στο YouTube, δεν ζούμε ανάμεσά μας οι νάρκησοι, ζούμε ανάμεσά τους. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τέτοιο στυλ προσωπικότητας γύρω μας, οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί, οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να γίνει το δικό τους και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι, αν τους πεις κάτι που δεν τους αρέσει, θα σε αποκαλέσουν νάρκισο. Έτσι, το παράδειγμα που είπα προηγουμένως με την Τζόρτζια. Αν η Τζόρτζια ήταν νάρκισος και εγώ της έκανα το παράπονο μου, θα μου έλεγε «Α, είσαι μία νάρκισος, δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι και εσύ ενοχλείσαι». Ακριβώς. Δηλαδή θα έκανε το φαινόμενο της προβολής. Θα προέβαλε πάνω μου, πάλι ξαναλέμε είναι υποθετικό παράδειγμα, θα προέβαλε πάνω μου αυτό το χαρακτηριστικό το δικό της. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοδιάθετοι, οι άνθρωποι που έχουν αγνά κίνητρα, καλά κίνητρα προς τους άλλους ανθρώπους, όταν έρθει κάποιος να τους πει κάτι που δεν τους αρέσει, θα κάτσουν να σκεφτούν πρώτα, μα γιατί δεν μου άρεσε αυτό, μήπως έχει δίκιο σε αυτό που είπε κλπ. Δεν θα τρέξουν
να ονοματίσουν τοξικό οποιονδήποτε κάνει κάτι που δεν τους αρέσει ή τους λέει κάτι που δεν τους αρέσει. Έχεις δίκιο, Ανδρέα, ότι πολλές φορές μπορεί να δεχθούμε λεκτική επίθεση από ανθρώπους οι οποίοι είναι εκείνοι που μας κακοφέρονται, ότι και καλά τους κακοφερόμαστε εμείς. Ναι. Θεκλά μου, και, ολοκλήρωσε, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η λέξη τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, τοξικό είναι ότι είναι δηλητηριώδες. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει συμπεριφορές οι οποίες στεναχωρούν τους άλλους ανθρώπους, συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν ψυχικά τραύματα στους άλλους ανθρώπους, συμπεριφορές οι οποίες χαλάνε την ψυχική και κατ' επέκταση και τη σωματική υγεία των άλλων ανθρώπων. Και είναι και επαναλαμβανόμενες, είναι... αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν έχει τέλειο άνθρωπο. Δεν έχει άνθρωπο ο οποίος να είναι πάντοτε χαμογελαστός, πάντοτε στην καλύτερη διάβγεια, στην καλύτερη ψυχική κατάσταση και πάντοτε να λέει τα σωστά λόγια και να συμπεριφέρεται με τον τέλειο τρόπο. Όλοι μας έχουμε και μέρες που δεν είμαστε και η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Σίγουρα. Όταν όμως αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα και χωρίς φιλότιμο, χωρίς ανάληψη ευθυνών, τότε καθίσταται δηλητηριώδες προς τους αποδέκτες του. Θεκλά μου, σε ποιες περιπτώσεις η αντιμετώπιση των τοξικών ανθρώπων είναι πιο δύσκολη, όταν μιλάμε για σχέσεις, όταν μιλάμε για επαγγελματικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις. Δηλαδή, αν έχεις μια ερωτική σχέση, στην οποία ερωτική σχέση έχει δημιουργήσει συναισθήματα και προσκόλληση προς το τέρι σου, είναι πολύ δύσκολο να δεις την εμφανή για τους άλλους τοξικότητα του συντρόφου σου, επειδή έχεις αυτό το δέσιμο. Και επίσης ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στη σημερινή εποχή είναι πως είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις, πάρα πολύ δύσκολες οι σχέσεις, οπότε οι άνθρωποι περνάμε μεγάλα χρονικά διαστήματα ασυντρόφευτοι, μας λείπει η οικειότητα, μας λείπει η τρυφερότητα, μας λείπει η συντροφικότητα, μας λείπει ακόμη και η σωματική επαφή, οπότε δυσκολευόμαστε να ρισκάρουμε να το χάσουμε. Φυσικά οι άνθρωποι, θέλω να το πω, όντως, οι άνθρωποι που καταφέρνουν να σπάσουν τα δεσμά κακοποιητικών, συναισθηματικά κακοποιητικών σχέσεων με ανθρώπους τοξικούς και ναρκισσούς εκ των υστέρων, έρχονται και λένε καλύτερα μόνος παρά κακά συντροφευμένος. Δηλαδή η ψυχική και συναισθηματική ζημιά που παθαίνεις από τέτοιες σχέσεις είναι ανυπολόγιστη και δεν μπορεί να την καταλάβεις όταν είσαι μέσα στη σχέση. Την καταλαβαίνεις εκ των υστέρων. Χάνεις τη διάθεσή σου, μπορεί να πάθεις ακόμη και κατάθλιψη από μια τέτοια σχέση. Χάνεις τον εαυτό σου, χάνεις την όρεξη για ζωή. Τώρα, αν είναι μια σχέση οικογενειακή, όπου υπάρχουν δεσμοί αίματος, πέραν από το τι λέει η κοινωνία, ότι δεν είναι σωστό να αποφεύγουμε να έχουμε στενές σχέσεις με τους γονείς μας ή με τα αδέρφια μας ή με τους συγγενείς μας, πέραν του τι λέει η κοινωνία που θα αρθεί να σε κρίνει και θα σου πει μα δεν είσαι καλό παιδί, γιατί λες ότι για παράδειγμα η μάνα σου είναι καταπιεστική, γιατί λες ότι ο πατέρας σου δεν είναι καλός πατέρας, δεν είναι σωστό, πρέπει να σέβεσαι τους γονείς σου, πρέπει με την οικογένεια σου να είσαι έτσι, έστω κι αν πολλά δράματα, πάρα πολλά δράματα εκτυλίσσουν μέσα στις οικογένειες. Και επειδή είμαι ψυχολόγος και δουλεύω σχεδόν για τουλάχιστον 24 χρόνια τώρα, έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις ενηλίκων ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα με την ψυχική τους υγεία, τα οποία προέρχονται από την ψυχική κακοποίηση που έχουν δεχθεί όχι μόνο μεγαλώνοντας από την οικογένειά τους, αλλά συνεχίζουν να δέχονται και στην ενηλίκη σου. Οπότε και στις οικογενειακές σχέσεις είναι δύσκολο να το παραδεχτείς ότι η μάνα μου είναι ναρκισσός, για παράδειγμα. Η μάνα μου είναι τοξική. Ο πατέρας μου είναι τοξικός. Είναι κακοποιητικός. Τώρα, στις σχέσεις της εργασιακής, είναι το ψωμί σου. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει κρίση. Είναι δύσκολο να βρει κάποιος μια δουλειά. Κάνεις ένα σωρό προσπάθειες να εργοδοτηθείς και εκεί στο περιβάλλον σου έχεις έναν άνθρωπο, έχεις και πολλούς ανθρώπους. Και όταν έχουμε και το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού, της εργασιακής παρενόχλησης, το mobbing, που λες, αν αντιδράσω, πώς θα τους αποφύγω. Θα χάσω τη δουλειά μου αν τους αποφύγω. Τώρα, στις φιλικές σχέσεις, πάλι υπάρχουν, περνούν κρίση και η φιλία περνά κρίση στις μέρες μας. Δεν είναι εύκολο να έχεις μια καλή φιλία. Δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους να πας, για παράδειγμα, να πιείς ένα καφέ. Δεν είναι εύκολο να βρεις μια παρέα να πας να φας, να πας στα χιόνια, για παράδειγμα. Να κάνεις κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Είναι και η πανδημία τώρα. Και στη φιλία μπορεί να υπάρχει αυτός ο φόβος ότι αν if I call out, αν δεν προστιάσω τον κακοποιητικό φίλο, τον τοξικό φίλο, τον άρχισο φίλο, μετά θα μείνω χωρίς φίλους. Και επίσης υπάρχει και ο άλλος ο φόβος,
ότι αν συμπροστιάσει τέτοιου ανθρώπου, θα διεκδικηθούν μετά. Και μπορεί να διεκδικηθούν με πολύ άσχημου τρόπου. Στι ερωτικέ σχέσει κυρίω, μετά που συμπροστιάζουν άνθρωποι τον κακοποιητικό, τοξικό, ανάρκησο σύντροφο, μπορεί να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Σίγουρα. Μπορεί να έχουν το φαινόμενο του stalking, τη παρακολούθηση, τη παρενόχληση. Και μπορεί ένα πρώην ερωτικό σύντροφο όχι μόνο να κάνει stalking και να παρενοχλεί και να κάνει bullying, μπορεί ακόμη και να σκοτώσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και επειδή έχουμε και πολλά μηνύματα, θα θέλαμε να το συνεχίσουμε. Αλλά επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Δεν έχουμε ώρα. Αλλά προσέχουμε για να έχουμε. Σίγουρα. Και την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για το πώς προσέχουμε ώστε να βάζουμε στη ζωή μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν υγιείς προσωπικότητες. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, πώς προσέχω και τους φίλους μου και τον ερωτικό, την ερωτικό μου σύντροφο, τους ανθρώπους που και σε μια δουλειά όταν πηγαίνω. Ναι. Και αυτό να φροντίζω ώστε να αποφεύγω να δημιουργούνται τέτοιες σχέσεις. Μάλιστα, ωραία. Όλα αυτά την επόμενη φορά από κοντά. Σ' αγαπάμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια πολλά, σ' αγαπάμε.